Με μεγάλη μας χαρά έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Λαδιώτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου και στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας Καναδά. Κύριε καθηγητά. Μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε να παρευρεθώ στο συνέδριό σας, διότι το ΕΠΑΜ πράγματι αποτελεί την πραγματική καινοτομία και τις βασικές οικονομικές αρχές στις οποίες έχει θέσει το πρόγραμμά του. Εκτιμώ ότι θα αποτελέσουν τη βασική ριζική αλλαγή στη χώρα που επιβάλλεται επιτέλους ο Έλληνας πολίτης να εφυπνιστεί, διότι οι αρχές του είναι καθαρές, ιδίως οι βασιζόμενες στην επαναφορά του εθνικού νομίσματος, το οποίο είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας. Και αυτό θα είναι το πρωτογενές στοιχείο το οποίο πρέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί, ότι αν η χώρα δεν επιστρέψει στο δικό της εθνικό νόμισμα και αποκτήσει το δικαίωμα της έκδοσης του δικού της εθνικού νομίσματος, ουδέποτε θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το αδιέξοδο της τρομακτικής ανεργίας του 27%. Ήδη ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα και από την Eurostat, είμαστε η κορυφαία χώρα σε οικονομική απόγνωση με 27% γενική ανεργία και 64% στους νέους, και το μόνο πρόγραμμα το οποίο έχει πραγματικά θεμελιώδεις αρχές επανακίνησης οικονομία μας, εκτιμώ και από προσωπική επαφή που είχα την τύχη να γνωρίσω ορισμένους από τους πιο εξαιρετικούς φοιτητάς σε ορισμένα σεμινάρια που μου δόθηκε ευκαιρία να έχω στο ΕΠΑΜ, με το τρομακτικό ενδιαφέρον για γνώση το μελών του ΕΠΑΜ, που για μένα αποτελούν εξαίρεση, και εξαίρεση από την καλή πλευρά, και είναι νέοι άνθρωποι, και γι' αυτό εκτιμώ ότι το κίνημα θα προχωρήσει. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, και εμείς ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά θα προσφέρουμε για την αναγέννηση του τόπου και την απαλλαγή της από τη μεταμόρφωση της χώρας σε μια αποικία του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ.